Με τις καμπίνες να έχουν γίνει ανάρπαστες, όσοι ταξίδευαν χθες το βράδυ από Ηράκλειο για Πειραιά, επιδόθηκαν σε έναν αγώνα ταχύτητα στην κυριολεξία για να προλάβουν μια καλή θέση στο κατάστρωμα. Ήρθα να δω τους δικούς μου και τώρα φεύγω πάλι. Πώς βλέπεις τα βρεις καρέκλα να κάτσεις? Ούτε σκαλοπάτι. Δεν βρήκα καμπίνα, δυστυχώς. Και τώρα για το κατάστρωμα πώς το βλέπετε? Εντάξει, θα το βγάλουμε ένα ταξίδι, είναι μια νύχτα, είναι να περάσει. Δύσκολο το βλέπω. Δεν πειράζει. Ήρθαν όλοι στην Κρήτη γιατί είναι υπέροχο νησί, πανέμορφο και νομίζω ότι θα μείνω αυτό το Πάσχα ξέχαστα σε όλους όσους ήρθαν. Έχετε κλείσει καμπίνα? Όχι, δεν πρόλαβα. Είναι όλες κλεισμένες. Ελπίζω να προλάβω. Θα πω γρήγορα για να προλάβω. Όχι, δεν βρήκαμε. Ήταν σε έλλειψη καμπίνες. Τώρα, εντάξει, πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο στο λιμάνι. Οι διακοπές του Πάσχα έφτασαν στο τέλος τους και τον δρόμο της επιστροφής πήραν μαζικά χθες οι εκδρομείς, οι οποίοι σχημάτιζαν ατελείωτες ουρές μπροστά από την είσοδο του πλοίου, με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 90% και την κίνηση να είναι εμφανώς μεγαλύτερη συγκριτικά με την Τρίτη του Πάσχα. Σύμφωνα και με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας για την εορταστική περίοδο, από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Κρήτη, υπήρξε άνοδος της εξόδου των επιβατών 150% σε σχέση με πέρυσι. Στελέχη του ακτοπλοϊκού κλάδου ωστόσο αντιτείνουν πως η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται με το 2019, υποστηρίζοντας πως σε σχέση με εκείνο το τελευταίο Πάσχα προ-κορονοϊού, το πρόσημο είναι αρνητικό με πτώση κατά 20% σε επιβάτες και κατά 7% σε αυτοκίνητα στα πλοία προς Κρήτη. Ήρθαμε για Πάσχα και φεύγουμε. Από πού ήρθατε? Από Πειραιά. Ήρθαμε από την Αθήνα για μια εβδομάδα. Προς τα στοκίμα της ακρίβειας, οι περισσότεροι από τους ταξιδιώτες φαίνεται πως βρήκαν τη λύση, καθώς φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών και φίλων, με αποτέλεσμα το κόστος της απόδρασής τους να είναι μειωμένο και ταυτοχρόνως να ζήσουν ένα Πάσχα πιο αυθεντικό, με όλα τα ήθη και έθιμα που στην Κρήτη τηρούνται. Ήρθα για Πάσχα σε φίλους. Με φιλοξενήθηκαν. Έχουμε εξωτικό εδώ και μείναμε εκεί. Φίλος της γυναίκας μου στο Ιεραπέτρο. Κάθαμε εκεί για το Πάσχα 3-4 μέρες, περάσαμε μια χαρά και φεύγουμε τώρα. Δεν είναι λίγοι όμως και εκείνοι που λόγω υποχρεώσεων μέσα στο Πάσχα βρήκαν μετά τις γιορτές την ευκαιρία για να ξεσκάσουν με μια απόδραση στην πρωτεύουσα. Από εδώ είμαστε, από εδώ Κρήτη. Ρέθυμνο. Φεύγουμε κάμια βόλτα στην Αθήνα και γύρω. Δεν ήρθαμε, είμαστε από εδώ. Φεύγουμε τώρα. Πάμε διακοπές τώρα. Με την αργία της Πρωτομαγιάς να είναι πρώτων πυλών, δεν είναι λίγοι οι τυχεροί που έχουν τη δυνατότητα για παράταση της παραμονής τους στο νησί. Ενώ δεδομένη, έστω και σε μικρότερη έκταση, θεωρείται μια νέα έξοδος πρωτομαγιάτικη αυτή τη φορά των εκδρομέων.